Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, φίλες και συντρόφισσες, καλησπέρα σας, καλό μήνα. Παρουσιάζουμε σήμερα το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και το ψηφοδέλτιό του για την επερχόμενη μάχη των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Μια μάχη που δεν την βλέπουμε μόνο ως πρόκριμα των βουλευτικών εκλογών όπως κάνουν άλλες δυνάμεις, που παρά τις επιμέρους διαφορές τους υποκλίνονται από κοινού στον ευρωενωσιακό σχεδιασμό, αλλά τη βλέπουμε και ως μια μάχη που πρέπει να αποτυπώσει ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μεγάλου κεφαλαίου των επεμβάσεων της φτώχειας, της αντίδρασης. Ένα δυνατό ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ένα δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι ταυτόχρονα και ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνόμαστε στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που εδώ και δεκαετίες βιώνει στο πετσί της την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους εργαζόμενους που είδαν δικαιώματα κατακτήσεις δεκαετιών να τσακίζονται από το αντεργατικό οπλοστάσιο της Ένωσης. Στους αγρότες που καταχρεώνονται και βλέπουν ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν τους έσωσε από τα χρέη, τους εκτοπίζει από την αγροτική παραγωγή για χάρη των μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των μεγαλεμπόρων, των βιομηχάνων. Στους επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται ότι οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μοναδικό στόχο να συγκεντρώσουν την αγορά σε ολοένα και λιγότερα χέρια. Στη νεολαία που μαθαίνει από τα σχολικά βιβλία για τις δήθεν ιερές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλες από τη συνεχή κινητικότητα, την διαβίου εκμετάλλευση, τη μισή δουλειά, τη μισή δηλαδή ζωή, ιδιαίτερα για τις νέες γυναίκες. Απευθυνόμαστε σε όσους είδαν αυτά τα χρόνια πιο καθαρά ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μόνο μνημόνια διαρκείας για τους λαούς, ότι συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση αυτού του δρόμου. Απευθυνόμαστε σε όσους και όσες δεν πιστεύουν πια το παραμύθι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το απάνεμο λιμάνι που δήθεν θα μας προστάτευε από κρίσεις, περιπέτειες. Η οδυνηρή εμπειρία των τελευταίων 10 ετών τα τίναξε όλα αυτά στον αέρα. Σήμερα βέβαια αυτό το παραμύθι πλασάρεται σε νέα έκδοση. Πολιτικοί και οικονομολόγοι, κυρίως από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στη χώρα μας, προσπαθώντας να σώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαϊκή απόρριψη, μας λένε ότι όλα αυτά που ζήσαμε δεν ήταν παρά μια παρέκκληση από τις αξίες, από τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διορθωθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεστράτησε την τελευταία 20ετία από τις δήθεν φιλολαϊκές προθέσεις των ιδρυτών της και τις δήθεν ανθρώπινες αξίες τους. Ήταν από την ίδρυσή της μια αντιλαϊκή, διακρατική, ιμπεριαλιστική συμμαχία. Οι αλλαγές στην πολιτική της γίνονταν πάντα με γνώμονα τα στρατηγικά συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των λαών, προτάσσοντας πότε το καρότο, πότε το μαστίγιο. Θυμόμαστε όλοι ότι τα ίδια ακριβώς έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, τότε που δήθεν η ελπίδα ερχόταν και η Ευρώπη θα άλλαζε. Και αντί γι' αυτό, τα πράγματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη πήγαν από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα πλήρωσε το βαρύ τίμημα γιατί είχε μεγάλο δημόσιο χρέος, επειδή παρήγαγε λιγότερα και κατανάλωνε περισσότερα, όπως κάποιοι μας λένε. Η αλήθεια είναι ότι η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία είναι βουτυγμένη σε μια εκρηκτική αύξηση του χρέους, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δεν αφορά τα λαϊκά νοικοκυριά, ούτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες
ενώ μισθοί, συντάξεις, λαϊκό εισόδημα βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απευθυνόμαστε σε όσους αγωνιστές, αριστερούς, πραγματικά προοδευτικούς ανθρώπους, πιστεύουν ακόμη σε αυτό που υπόθηκε κάποτε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ παλιότερα, είναι ο Λάκκος των Λεόντων και αγαναχτούν με αυτό το ξεδιάντροπο πλυντήριο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν είναι το μόνο. Τα ίδια κάνει και με τους Αμερικάνους και με το ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Απευθυνόμαστε σε όσους και όσες θέλουν τη χώρα μας, το λαό μας, έξω από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ και αντιλαμβάνονται ότι πραγματική απομόνωση υπάρχει όταν ένας λαός φυλακίζεται σε τέτοιες λυκοσυμμαχίες. Αλλά και σε όσους και όσες μπορεί ακόμη να μην έχουν πιστεί για τη δυνατότητα και τη ρεαλιστικότητα της προοπτικής της αποδέσμευσης. Όμως θέλουν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αντίστασης και καταδίκης. Όλοι εσείς έχετε κάθε λόγο να συμπορευτείτε μαζί μας. Να δώσουμε τη μάχη μαζί για ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ, γιατί αυτή η επιλογή αποτελεί τη μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον υπεριαλιστικό της χαρακτήρα, στο αντεργατικό αντιλαϊκό της περιεχόμενο. Αποτελεί τη μοναδική επιλογή που δεν λοξοκοιτάει σε άλλες παρόμοιες λυκοσυμμαχίες όπως κάνουν διάφοροι όψιμοι ευρωσκεπτικιστές, αλλά εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες για να στηρίξει μια ανάπτυξη προς όφελος πραγματικά του λαού μας. Στέλνει μέσα και έξω από την Ελλάδα το μήνυμα της αντεπίθεσης για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να πάρει επιτέλους ο λαός στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας. Η ψήφος στα άλλα κόμματα είναι ψήφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της. Είναι μια ψήφος που ο λαός θα την βρει απέναντί του τα επόμενα χρόνια, όποιος και αν βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Θα τη βρει απέναντί του ακούγοντας τα γνωστά και χιλιοϋπωμένα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αυτά λένε οι οδηγίες της Κομισιόν, αυτά αποφάσισε το Eurogroup και άλλα παρόμοια που έχουμε πραγματικά συχαθεί να τα ακούμε από όλες τις κυβερνήσεις. Όσο πιο αδύναμοι είναι αυτοί που αναπαράγουν αυτά τα εκβιαστικά, αυτά τα τρομοκρατικά διλήμματα για το λαό, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο ίδιος ο λαός για να οργανώσει την πάλη του. Στις επερχόμενες ευρωεκλογές, το ΚΚΕ σας καλεί να αποφασίσετε με βάση τις δικές σας ανάγκες και την πείρα που έχετε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξανθρωπίζεται, δεν μπορεί να μετατραπεί σε Ευρώπη των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και θα είναι εχθρός των λαών. Τα παραμύθια που παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη ως την Ευρώπη της σύγκλησης, της διαρκούς και αηφόρου ανάπτυξης έχουν πλέον χρεοκοπήσει. Έχουν καταρρεύσει πλήρως κάτω από το βάρος της ίδιας αμήλικτης πραγματικότητας. Οι υποσχέσεις για την Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής συντρίβονται από την πραγματικότητα των βάρβαρων μέτρων, της επέλασης σε μισθούς και συντάξεις, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων για να γίνει φθηνότερη η εργατική δύναμη. Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις των ιδιωτικοποιήσεων, της κατεδάφισης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της φοροαφέμαξης του λαού, της περικοπής κρατικών δαπανών κοινωνικής πολιτικής, των πληστηριασμών, εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θωρακίσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η πολιτική των μνημονίων και των ματωμένων πλεονασμάτων που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσουμε να ζούμε και στη λεγόμενη κατεφημιζόμον και μόνο μεταμνημονιακή εποχή ήταν η εξειδίκευση στη χώρα μας όλων αυτών των κατευθύνσεων που ισχύουν για όλους τους λαούς. Κατευθύνσεις
που σχεδιάστηκαν ξεκίνησαν να υλοποιούνται από τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του 90 και ακόμη πιο πίσω και που στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν γρήγορα, απότομα, βία σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και υψηλού χρέους. Κατευθύνσεις που αποτελούν μνημόνια διαρκείας και προωθούνται με σειρά μηχανισμών εποπτείας, όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, η Τραπεζική Ένωση, το Υποδημιουργία Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και άλλα. Αυτά ακριβώς θα συνεχίσουν να υλοποιούν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία μαζί με τις όποιες περικοκλάδες τους. Γιατί το Ευρωενωσιακό Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο από τις επιταγές του κεφαλαίου για την ανάκαμψη της κερδοφορίας του, για να επικρατήσει των ανταγωνιστών του σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Κίνα, άλλες αναδυόμενες καπιταλιστικές οικονομίες με πολύ χαμηλούς μάλιστα εργατικούς μισθούς. Η από κοινού προσήλωση όλων των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό που λέμε ως κόμμα, ότι παρά τις διαφορές τους, σε μικρά και επιμέρους, συμφωνούν στα μεγάλα, στα στρατηγικά, σε αυτά που σε τελική ανάλυση καθορίζουν την ίδια τη ζωή του λαού. Και επειδή ακριβώς συμφωνούν στα μεγάλα και κρίσιμα, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κρύψουν αυτή τους τη συμφωνία. Με κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, ψεύτικα διλήμματα, με τη σκανδαλολογία, τη μικροπολιτική, την αντιπαράθεση γύρω από πρόσωπα και άλλα γνωστά. Αυτή η παραπλανητική τακτική τους πρέπει να απορριφθεί από τον ίδιο το λαό, όπως αποτυπώνεται και στο σύνθημά μας. Μην ψάχνετε για διαφορές, αφήστε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα, κάντε την πραγματική διαφορά σε όλες τις κάλπες με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ που όλα αυτά τα χρόνια, πολλές φορές κόντρα στο ρεύμα, άλλες φορές και με εκλογικό κόστος, δεν έπαψε να λέει την αλήθεια στο λαό, να τον προειδοποιεί, να τον ενημερώνει για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το τι σημαίνει για το λαό και τη χώρα η ένταξη σε αυτόν τον οργανισμό. Το ΚΚΕ αγωνίστηκε ενάντια στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, τον πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ακόμα τη δικτατορία του 67, το ΚΚΕ αλλά και η ΕΔΑ χαρακτήρισαν την ΕΟΚ λάκκο των λεόντων. Την εποχή της μετεξέλιξης της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 92, το ΚΚΕ καλούσε σε οργάνωση και αγώνα ενάντια στη συνθήκη του Μάστριχτ, που τη θεμελίωνε ενάντια στα νέα βάρβαρα μέτρα που θα έρχονταν. Την ώρα που όλα τα αστικά κόμματα συμμετείχαν στις φιέστες, στις τυμπανοκρουσίες για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στη μαζική εξαπάτηση για δίθεν ωφέλη για το λαό από αυτή την προοπτική. Η ζωή απέδειξε ποιος έλεγε την αλήθεια και ποιος έλεγε ψέματα. Ποιος πρωταγωνίστησε στους αγώνες για τα συμφέροντα των εργαζομένων και ποιοι συνειδητά προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να εξαπατούν το λαό. Ακόμα και οι σημερινοί ευρωσκεπτικιστές, από τη Χρυσή Αυγή μέχρι ορισμένες αριστερόστροφες τυχοδιοκτικές δυνάμεις που ήταν τότε ενταγμένες στο συνασπισμό το ΣΥΡΙΖΑ, αποδέχονταν τότε τον ευρωμονόδρομο. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές στατιστικές δεν μπορούν να κρύψουν το επίσημο ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρωζώνη, το οποίο ξεπερνά το 17% και η επίσημη μερική απασχόληση ξεπερνά το 21%. Το 22,5% του πληθυσμού
ζει στο επίσημο όριο ή κάτω από το όριο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον που μας επιφυλάσσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η καπιταλιστική οικονομία, είτε σε φάση κρίσης, είτε σε φάση ανάπτυξης, είναι μέλλον χωρίς σταθερή δουλειά, χωρίς δημόσιες δωρεάν παρεχόμενες σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες στην παιδεία, την πρόνοια, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, σε άλλους τομείς, δηλαδή χωρίς ικανοποίηση των πραγματικών λαϊκών αναγκών. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, φίλες και συντρόφισσες, δεν υπάρχει τμήμα του λαού και των εργαζομένων. Δεν υπάρχει κοινωνική κατάκτηση και δικαίωμα που να μην χτυπήθηκε αυτά τα χρόνια από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της. Η επιβολή της εργασιακής ζούγκλας, η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ακόμα και στα 70 χρόνια, η μείωση των συντάξεων, η πρόθεση της λεγόμενης ενεργού γύρανσης, για δουλειά δηλαδή μέχρι το θάνατο έναντι ευτελούς μισθού, είναι ο σημερινός παράδεισος της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της πολεμούν το εργατικό λαϊκό κίνημα, ενισχύουν την εργοδοτική τρομοκρατία, ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέτρεψε και ανατρέπει διαρκώς όλες τις κατακτήσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Με το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων διαχειρίζονται την εξαθλίωση που προκαλεί η στρατηγική του κεφαλαίου. Προωθούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στα όρια της επιβίωσης των εργαζομένων, πιέζοντας το επίπεδο μισθών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων προς τα κάτω. Η διαχείριση της ακραίας φτώχειας με εφάπαξ επιδόματα και πάνω απ' όλα με τη λογική «σου παίρνω 10 και σου δίνω 1» δεν είναι συνεπώς κάποια πρωτότυπη πολιτική αυτής της κυβέρνησης ή πολύ περισσότερο αποτέλεσμα μιας κοινωνικής της ευαισθησίας. Είναι η ίδια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανακυκλώνεται η φτώχεια και η ανεργία. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στοχεύει να μπουν στην ευέλικτη, στην πιο κακοπληρωμένη δηλαδή εργασία, ακόμα πιο πολλές γυναίκες. Ενώ η φροντίδα της οικογένειας, των ηλικιωμένων, των ασθενών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αντί για κοινωνικό δικαίωμα, αντιμετωπίζεται ακόμα περισσότερο ως ατομική υπόθεση. Ενισχύονται η εκμετάλλευση και καταπίεση των εργαζομένων γυναικών με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Μειώνεται η κρατική προστασία και στοχοποιείται η μητρότητα από τη μεγαλοεργοδοσία. Γενικεύονται οι τεράστιες ελλείψεις κρατικών υποδομών και υπηρεσιών που θα διευκόλυναν τις γυναίκες να δουλέψουν, ενώ μαζικά αποκλείονται παιδιά από παιδικούς σταθμούς. Η λεγόμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία διαμορφώνει ακόμα πιο φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα, μετακινούμενο ακόμα και από χώρα σε χώρα, με προγράμματα όπως το «Εγγύηση για την νεολαία», «Κάρτα νέων σε κίνηση» και άλλα τέτοια. Με όχημα την εφαρμογή της αντιδραστικής συνθήκης της Μπολόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων, στην επιβάρυνση των φοιτητών με δάνεια, στην επιβολή διδάκτρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις συγχωνεύσεις ιδρυμάτων με περιεχόμενο σπουδών που υπηρετεί τους στόχους και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Ενισχύει την άμεση παρέμβαση επιχειρηματικών ομίλων στην εκπαίδευση. Χρησιμοποιεί τη μαθητεία για να χτυπήσει τα δικαιώματα των σπουδαστών της κατάρτισης των νέων εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη ασφυξία για τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Η κοινή αγροτική πολιτική
στοχεύει στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Μειώνει το εισόδημα των μικρών αγροτών και κτηνοτρόφων. Αυξάνει το κόστος παραγωγής. Οδηγεί σε ξεκλήρισμα χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά. Οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης βιώνουν τα χρέη, την υψηλή φορολογία, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, την αδυναμία συνταξιοδότησης, ασφαλιστικής κάλυψης και άλλα. Ένα τμήμα τους αντικειμενικά οδηγείται στο λουκέτο, την ώρα που τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν κυρίως τους μεγάλους ομίλους. Τα δήθεν ωφέλη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία μεγάλων έργων και υποδομών είναι στην πραγματικότητα μια ακόμη απόδειξη του βαθιά αντιλαϊκού και ταξικού της χαρακτήρα. Την ίδια ώρα που πακτολός χρημάτων κατευθύνεται στη δημιουργία υποδομών που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, όπως είναι για παράδειγμα οι αυτοκινητόδρομοι, τη χρήση των οποίων χρυσοπληρώνει βέβαια ο ελληνικός λαός, την ίδια ακριβώς ώρα δεν θεωρούνται επιλέξιμα έργα που αφορούν την ίδια τη ζωή του λαού μας, όπως την αντιπλημμυρική, την αντισεισμική, την αντιπυρική θωράκιση και προστασία. Με τα γνωστά βέβαια σε όλους μας αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικές ως προς αυτό οι απαντήσεις της Κομισιόν στις παρεμβάσεις της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ μετά τις τραγωδίες σε Μάνδρα και Μάτι. Όλα υποτάσσονται στη σχέση κόστους-οφέλους. Αν ένα έργο αποφέρει κέρδος στο κεφάλαιο και το κράτος του, χρηματοδοτείται. Αν όχι, ο λαός ας πνιγεί, ας καεί στην κυρολεξία. Να, γιατί οι εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας και των ευρωεκλογών και των τοπικών και των βουλευτικών εκλογών όχι μόνο δεν χωρίζονται μεταξύ τους με συνικά τείχη, αλλά η μια είναι συνέχεια της άλλης. Τοπικές αρχές και κυβερνήσεις που υποτάσσονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες του λαού. Ο τομέας εκείνος όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά δείχνει το πιο βάρβαρο και εγκληματικό της πρόσωπο είναι ο τομέας του λεγόμενου πυλώνα ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ιμπεριαλιστική Ένωση, στηρίζει την επιθετική και πολεμοκάπηλη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, παίρνει μέτρα για τη δική της αυτοτελή δράση, ενισχύοντας την επιθετικότητα, την στρατιωτικοποίησή της. Αυτό το χαρακτήρα έχει η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και η αποκαλούμενη παγκόσμια στρατηγική. Δημιουργεί δυνάμεις ταχείας αντίδρασης για πολεμικές επιχειρήσεις, όπως είναι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που αποτελεί τη βάση και για τη σχολή πρακτόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη σχολή δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να εγκαταστήσει στην Ελλάδα, εμπλέκοντας τη χώρα σε νέα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Επικαλείται την αναπτυξιακή βοήθεια και την ψευδεπίγραφη εξαγωγή δημοκρατίας και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αξιοποίηση διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων για επεμβάσεις όμως σε τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, ήταν αυτοί που οργάνωσαν, καθοδήγησαν και χειροκρότησαν την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, αξιοποιώντας ως μεντεσέ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι κάτι που το κρύβει και η κυβέρνηση, αλλά και όσοι αντιδρούν στη συμφωνία από εθνικιστική σκοπιά, ψαρεύοντας τα θολά νερά της ακροδεξιάς και του φασισμού. Η συμφωνία που είχε σαν στόχο να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και σε συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρετεί μεταξύ άλλων τους σχεδιασμούς των ευρωενωσιακών ομίλων, ανάμεσά τους και ελληνικών, να εδραιώσουν την παρουσία τους στα Βαλκάνια. Μόνο τυχαία λοιπόν δεν είναι η στήριξη προς το ΣΥΡΙΖΑ από τμήματα του μεγάλου κεφαλαίου που εκφράζεται ακόμη και με την άμεση συμμετοχή εκπροσώπων του στα ψηφοδέλτια του.
Την ίδια στιγμή ενισχύονται οι μηχανισμοί καταστολής και φακελώματος, όπως η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή, η Εκτοφυλακή, η Σέγγεν, η Ευρωεισαγγελία, στην οποία θα υπάγονται και οι εθνικές αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Φακελώνονται ταξιδιώτες και παρακολουθούνται ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο όνομα της καταπολέμησης δήθεν της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της είναι αυτή που οξύνει και το προσφυγικό πρόβλημα, που ξεριζώνει εκατομμύρια ανθρώπους από τις πατρίδες τους εξαιτίας των πολέμων και επεμβάσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί, που οδηγεί στον εγκλωβισμό σε άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, θύματα των πολέμων και της εξαθλίωσης. Οι διακηρύξεις περί αλληλεγγύης είναι ψεύτικες, υποκριτικές. Η στάση τους τροφοδοτεί ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις. Η πολιτική αυτή οδήγησε σε 2.000 νεκρούς στη Μεσόγειο μόνο το 2018, στο μπλοκάρισμα καραβιών με μετανάστες ακόμα και με μικρά παιδιά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα γνωστά hot spots, όπου στηβάζονται οι πρόσφυγες, διπλά εγκλωβισμένοι στα ελληνικά νησιά, με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του αντιδραστικού κανονισμού του Δουβλίνου, της απαράδεκτης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι υποσχέσεις για την Ευρώπη της σύγκλησης διαψεύστηκαν. Αποδείχτηκε ότι διευρύνεται το χάσμα ακόμα και μέσα στον ηγετικό πυρήνα της Ευρωζώνης προς όφελος της Γερμανίας. Αυξάνεται η ανισόμετρη ανάπτυξη των κρατών μελών. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός της Ευρωζώνης παρουσιάζει σχετική στασιμότητα ολόκληρη τη δεκαετία 2006-2016. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει την πορεία ανάκαμψης με μικρή χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο μέγεθος του κεφαλαίου που υπερσυσσωρεύεται, λιμνάζει και δεν μπορεί να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Το βλέπουμε με διάφορες μορφές, από τους προβληματικούς τραπεζικούς ομίλους μέχρι τα υπερχρεωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη εμφανίστηκε νέα επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ευρωζώνης, που προαναγγέλει και την επερχόμενη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Πάνω σε αυτό το έδαφος οξύνονται οι ανταγωνισμοί, οι αποσχιστικές τάσεις. Δυναμώνουν οι φυγόκεντρες δυνάμεις, με κορυφαίο παράδειγμα το Brexit. Όσο αυξάνεται η ανισόμετρη ανάπτυξη, ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, τόσο θα αυξάνονται και οι αποκλίσεις συμφερόντων ανάμεσα στις αστικές τάξεις που θα καθιστούν αβέβαιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχυροποίηση του ρεύματος του αστικού ευρωσκεπτικισμού είναι το πιο χαρακτηριστικό, αλλά όχι το μοναδικό παράδειγμα. Οι διαφορετικές προτάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την δημοσιονομική πολιτική και την ενοποίηση του τραπεζικού τομέα έως το προσφυγικό αντανακλούν τους ανταγωνισμούς των αστικών κυβερνήσεων για να διασφαλίσουν καλύτερους όρους κερδοφορίας για τους δικούς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η εμβάθυνση με δομές ενιαίας διακυβέρνησης της Ευρωζώνης που προτείνουν τα κοινοτικά επιτελεία, ακόμα κι αν μπορούσε να υλοποιηθεί, θα σηματοδοτούσε την ενιαία αποφασιστική εφαρμογή των ίδιων προαναφερόμενων αντιδραστικών κατευθύνσεων σε βάρος των λαών. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις βρίσκεται ο οικειοφορούμενος άξονας Ιταλίας-Πολωνίας και η ομάδα κρατών του Βίσεγκραντ, που απαιτούν ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια σειρά τομείς, αλλά
και οι προτάσεις για κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας των κρατών μελών, θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλών ταχυτήτων για μια πιο μικρή ευρωζώνη. Όμως καμιά από αυτές ή άλλες παρόμοιες προτάσεις δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε φιλολαϊκή στροφή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες συγκλίνουν στην απέτηση να κάνουν συνέχεια οι λαοί θυσίες για να ανακάμψουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Να γιατί η δυσαρέσκεια, η αγανάκτηση που υπάρχουν σε ευρύτερα τμήματα του λαού και στην Ελλάδα και άλλων σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν πρέπει να εγκλωβιστούν ούτε στον εθνικισμό και τον ευρωσκεπτικισμό σε αναζήτηση ιμπεριαλιστικών συμμαχιών και άλλου νομίσματος, ούτε στον δήθεν εξοραϊσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καπιταλιστική Ελλάδα της δραχμής, που προπαγανδίζουν κάποιες δυνάμεις, δεν συνιστά ρήξη προς όφελος του λαού. Μια απλή αλλαγή νομίσματος δεν πρόκειται να λύσει τα εργατικά λαϊκά προβλήματα όσο συνεχίζουν να βασιλεύουν οι βάρβαροι νόμοι της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Το λαϊκό εισόδημα θα εξανεμιστεί σε αυτή την περίπτωση με άλλο τρόπο, με την υποτίμηση του νέου νομίσματος, την εσχροκέρδεια, την ανατίμηση εισαγόμενων εμπορευμάτων, τις νέες θυσίες στο βωμό της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων. Αντίθετα, η προοπτική της αποδέσμευσης με το λαό κυρίαρχο στην οικονομία, στην εξουσία, αποτελεί τη μοναδική πραγματικά φιλολαϊκή διέξοδο, που φωτίζει το δρόμο και σε άλλους λαούς. Ανοίγει το δρόμο για ισότιμες σχέσεις, για την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, άλλων δυνάμεων επίσης της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και της κεντροδεξιάς, προβάλλεται το ζήτημα του μετόπου απέναντι στην άκρα δεξιά, στον εθνικισμό, τον ευρωσκεπτικισμό, ως το νέο προοδευτικό μέτωπο ή τη νέα αντιφασιστική συμμαχία των δημοκρατικών δυνάμεων, που θα σώσει δήθεν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατία από την άνοδο ακραίων εθνικιστών και φασιστών. Προσπαθούν να κρύψουν ότι η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει χέρι-χέρι με τις φυγόκεντρες και αποσχιστικές τάσεις τμήματων του κεφαλαίου, που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τα συμφέροντα των λαών, αλλά είτε για μια πιο συμφέρουσα για αυτούς διαπραγμάτευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για την αναζήτηση άλλων παρόμοιων αντιδραστικών συμμαχιών. Προσπαθούν να κρύψουν από το λαό ότι οι σοσιαλδημοκρατικές, αριστερές και προοδευτικές κυβερνήσεις που βρέθηκαν στην εξουσία προώθησαν και εφάρμοσαν όλα αυτά τα χρόνια την επίσημη αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αυτή η πολιτική που επιτρέπει στα εθνικιστικά ακροδεξιά κόμματα να ψαρεύουν στα θολά νερά της λαϊκής δυσαρέσκειας και να ενισχύονται. Προσπαθούν να κρύψουν ότι όλοι μαζί, ευρωλάγνοι και ευρωσκεπτικιστές, κοσμοπολίτες και εθνικιστές, στηρίζουν την ενιαία αντεργατική, αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσά τους δεν υπάρχουν συνικά τείχη, γι' αυτό βλέπουμε σήμερα και την ευκολία που δυνάμεις και πρόσωπα αλλάζουν στρατόπεδα. Θέλουμε να το τονίσουμε για μια ακόμη φορά. Τα διάφορα προοδευτικά μέτωπα που φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με διάφορες δυνάμεις και πρόσωπα σε Ελλάδα και Ευρώπη που έχουν διακριθεί στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής δεν μπορούν να αναχαιτήσουν το φασισμό και την ακροδεξιά. Το αντίθετο, τον ενισχύουν και τον τροφοδοτούν. Γιατί όταν στηρίζεις μια βάρβαρη πολιτική στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προόδου, παίζεις το παιχνίδι της ακροδεξιάς, της φασιστικής δημαγωγίας και δράσης. Και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά ούκο λίγες φορές, αλλά και πρόσφατα, από τη γειτονική Ιταλία μέχρι τη μακρινή Βραζιλία. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι του εθνικισμού
αυτοί που στηρίζουν με νύχια και με δόντια το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Αυτοί που συνεργάζονται και σε κυβερνητικά σχήματα με ακραίες εθνικιστικές, νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, όπως έκαναν άλλα κόμματα σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποιώντας ουσιαστικά στη συνείδηση των λαών αντιδραστικές εθνικιστικές αντιλήψεις. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι της ακροδεξιάς αυτοί που δείχνουν μόνο τον Όρμπαν ή τη Λεπέν, αλλά συνεργάζονται περίφημα με τον νεοφιλελεύθερο ακροδεξιό Τραμπ, που σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα ό,τι κάνει είναι και για το καλό μας. Αυτοί που έχουν αναβαθμίσει τη συνεργασία με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, που έχει γίνει κολλητός τους φίλους ο Νετανιάχου, φτάνοντας στο σημείο μάλιστα η κρατική εταιρεία Στάση να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για τις μεταφορές στους Ισραηλινούς επικισμούς στην Παλαιστίνη, νομιμοποιώντας αυτό το σύγχρονο apartheid. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι της ακροδεξιάς όσοι φτιάχνουν μόριες, αυτά τα σύγχρονα κολαστήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών. Όσοι στηρίζουν τον αντικομουνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αθωώνει τον ναζισμό, τον φασισμό, ανοίγει πανιά στην ιστορική αναθεώρηση. Όσοι στηρίζουν την πολιτική των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δόγμα του προληπτικού χτυπήματος για την αντιμετώπιση τάχα της τρομοκρατίας που προκαλούν οι ίδιοι. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι του φασισμού όσοι ανέχονται στη χώρα μας τη δράση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, ανάμεσα σε άλλα και με την καθυστέρηση της σχετικής δίκης. Η ψήφος στις ευρωεκλογές θα πρέπει να απορρίψει τα ψεύτικα προοδευτικά μέτωπα του ΣΥΡΙΖΑ και των ευρωατλαντικών φίλων του. Να απορρίψει όλες τις δυνάμεις που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που διαγωνίζονται με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι πιο πιστός στην πολιτική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Να καταδικάσει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για το ρόλο που έπαιξαν σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια επιλογή που έχουν πληρώσει πολύ ακριβά οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αγρότες, οι νεολαία. Να τους καταδικάσει γιατί οι κυβερνήσεις τους στήριξαν την υλοποίηση των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας. Να τους καταδικάσει γιατί και πάλι την ίδια πολιτική θα ακολουθήσουν. Μόνο με ισχυρό ΚΚΕ και εργατική λαϊκή αντεπίθεση μπορούμε να αναχαιτήσουμε και να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων. Πραγματικά προοδευτικό είναι οι πάλι για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες που στραγγαλίζονται στη μέγενη της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι η πάλι για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανατροπή της εξουσίας των καπιταλιστών. Η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη δεν είναι μονόδρομος. Η κοινωνία μπορεί να ζήσει χωρίς τους καπιταλιστές, να βάλει σε κίνηση την παραγωγή, τις υπηρεσίες με άλλες κοινωνικές σχέσεις. Το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει και μπορεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη να οργανώσει τη δική του αντεπίθεση, να αξιοποιήσει τις φυγόκεντρες τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνδέσει την πάλι για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πάλι και για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, για την κοινωνική ιδιοκτησία, για τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό με την εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας. Αγαπητές φίλοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δίνουμε τη μάχη, ενισχύουμε το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και σε όλες τις εκλογικές μάχες. Γιατί το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί για να δυναμώσει η πάλη του λαού
και να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική που θα ακολουθήσει κάθε αστική κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, είτε με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία είτε με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ στέλνει μήνυμα αντεπίθεσης, αισιοδοξίας και μαχητικότητας σε όσους παλεύουν για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος καταδίκης της ιμπεριαλιστικής αυτής ένωσης, καθώς και των κυβερνήσεων και των κομμάτων που εφάρμοσαν και θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την αντιλαϊκή στρατηγική της, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Γιατί το ΚΚΕ αγωνίζεται ενάντια σε όλους τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα των συνόρων της περιοχής. Γιατί μόνο το ΚΚΕ εναντιώνεται τόσο στην Ατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών, όσο και στις εθνικιστικές φωνές που θεωρούν ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Γιατί μόνο το ΚΚΕ αποτελεί συνεπή αντίπαλο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, διότι αντιπαλεύει το σύστημα που θρέφει το φασιστικό ρεύμα. Αντιπαλεύει και την κυβέρνηση που δεν λαμβάνει ούτε καν μέτρα για να τελειώσει επιτέλους η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ μέσα στην Ευρωβουλή, μέσα στους χώρους δουλειάς, σε άμεση επικοινωνία με μεγάλο αριθμό μαζικών οργανώσεων, αποκάλυψε και καταψήφισε όλα τα μέτρα που στρέφονταν κατά των εργαζομένων, κατά του λαού. Γιατί το ΚΚΕ προειδοποίησε έγκαιρα το λαό για το ρόλο της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και για τις αντιδραστικές κατευθύνσεις που προωθούσαν τα ευρωνοσιακά και κυβερνητικά επιτελεία. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ στηρίζει τη ζωή, τον αγώνα, για αυτή ακριβώς τη ζωή που μας αξίζει. Σημαίνει ναι στην πρόοδο, ναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του σοσιαλισμού. Το πραγματικό λοιπόν δίλημα που τίθεται μπροστά μας σε όλες αυτές τις πολιτικές μάχες είναι ένα. Θα συνεχίσουμε το δρόμο που μας έφερε εδώ, που αποδεδειγμένα πλέον φέρνει φτώχεια, ένταση της εκμετάλλευσης, ανεργία, δυσβάσταχτα βάρη και χρέη για το λαό, ανασφάλεια για το αύριο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα αντεπιτεθούμε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, στην πολιτική της, στην εξουσία του κεφαλαίου και στις κυβερνήσεις τους. Η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της δεν μπορεί να αλλάξει υπέρ των λαών. Μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Όμως η καθήλωση της ζωής μας στο σημερινό βάλτο δεν είναι μονόδρομος. Μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα, να απαντήσουμε στην επίθεση που δέχονται η ζωή και τα δικαιώματά μας. Μπορούμε να ισχυροποιήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, η διεκδίκηση, η ελπίδα, η προοπτική της πραγματικής αλλαγής. Οι λαοί όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν και πρέπει να βαδίσουν το δρόμο της ανατροπής σε κάθε χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, με ιδιαίτερη χαρά σήμερα σας παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ερχόμενες ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου. Είναι ψηφοδέλτιο μάχης, γεμάτο από αγωνιστές και αγωνίστριες της ζωής, μαχητές και μαχήτριες,
ο καθένας και η κάθε μια στον τομέα τους, αλλά και παρόντες, παρούσες στο πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό γίγνεσθε της πατρίδας μας. Άνθρωποι με οράματα, ιδανικά, προτάσεις, σκέψεις για το πώς θα ανοίξουμε για το λαό μας, αλλά και για όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου, το δρόμο προς ένα καλύτερο φωτεινό αύριο. Γυναίκες και άντρες που χρόνια τώρα παλεύουν, είτε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, είτε μέσα από τις γραμμές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, του κινήματος των αγροτών στα μπλόκα του αγώνα, του κινήματος των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών, του γυναικείου κινήματος, του κινήματος της νεολαίας. Είναι προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής που συμπαρατάσσονται επίσης σήμερα με το ΚΚΕ, προερχόμενοι και από άλλους πολιτικούς χώρους, από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη ΛΑΕ, ανένταχτη της αριστεράς. Ανάμεσά τους επίσης καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, το 24% είναι έως 39 χρονών. Το 38% του ψηφοδέλτιού μας είναι από 40 έως 49 χρονών. Το 24% από 50 έως 59. Το 14% 60 έως 70. Ανάμεσά τους είναι και ο σημερινός ευρωβουλευτής του κόμματος, ο Κώστας ο Παπαδάκης. Ο άλλος, ο δεύτερος ευρωβουλευτής μας, ο Σωτήρης ο Ζαριανόπουλος, αυτή τη φορά δεν θα είναι στο Ευρωψηφοδέλτιο, θα δώσει τη μάχη στο Δήμο Θεσσαλονίκης ως υποψήφιος δήμαρχος και του ευχόμαστε και από εδώ απόψε καλή επιτυχία. Σας τους παρουσιάζω και τους 42 υποψήφιους με αλφαβητική σειρά, όπως θα είναι και στο ψηφοδέλτιο. Αγγέλου Γιάννης, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων από Βρετανικό Πανεπιστήμιο και του Κέντρου Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών Πανεπιστημίου των Παρισίων. Αμπατιέλος Νίκος, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής. Ανδρουλιδάκης Μανώλης, γνωστός και αγαπημένος συνθέτης και κιθαριστής. Αράπη Καραγιάννη Βίκη, φιλόλογος, πρώην βουλευτής του Δίκη στην Αττική, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας. Βάγκος Γιάννης, αγρότης από τη Λιβαδιά, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τους αγροτικούς αγώνες και τον Μπλόκο του Κάστρου. Βασιλιάδης Σάβας, από το Ηράκλειο Κρήτης, τελειόφυτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γραμματέας Κρήτης του ΚΚΕ. Βιτάλης Δημήτρης, χημικός μηχανικός, είναι αυτοαπασχολούμενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Γαβαλά Μαρία, δικηγόρος από τη Λάρισα, γραμματέας του Τομεακής Επιτροπής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Γρηγοριάδου Άννα, μετανάστρια στη Γερμανία, από το 2008 ζει και εργάζεται μόνιμα στο Βερολίνο. Είναι διδάκτορ περιβαλλοντολογίας του Πολυτεχνείου του Άχεν. Διγενή Σεμίνα, πολύ γνωστή και αγαπημένη σε όλους μας, δημοσιογράφος με μεγάλη πορεία στο χώρο και των μέσων ενημέρωσης και γενικότερα του πολιτισμού. Ελευθεριάδου Ρούλα, οδοντίατρος, γεννημένη στην πρώην Σοβιετική Ένωση, από γονείς πρόσφυγες, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑ, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, δημοτική σύμβουλος Καλλιθέας, πρόεδρος του Ποντιακού Σωματείου, καλλιτεχνικός οργανισμός Ποντίων Αθηνών. Έξαρχος Νίκος, οικοδόμος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Καπέτη Θεανό,
εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γραμματέας της περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Καφαντάρη Λίλα, ηθοποιός, αντιπρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, πρώην βουλευτής, εκλεγμένη επί σειρά ετών στη διοίκηση της ΠΟΘΑ. Κερατζή Ιμπράμ Ιμπραχήμ, αρχιτέκτον μηχανικός από τις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης, μέλος της αντιπροσωπείας του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτώνων και της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Θράκης. Κλάδης Διονύσης, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπελης Φερών Σουφλίου η Ενότητα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύρου. Κολιζέρας Θανάσης, μηχανικός σε βιομηχανία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Αργολίδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων. Κουζιάκη Τίνα, απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Ψυχολογίας, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας και γραμματέας Κοζάνης του ΚΚΕ. Κουμπούρης Δήμος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΣΥΚΑ, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Λιονής Γρηγόρης, μηχανολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δραστηριοποιείται στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Μαρούδας Ρίζος, αγρότης, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μαστρολέων Δέσποινα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, μέλος σήμερα του Τομεακού Γραφείου Πειραιά. Μιχαήλ Μιχάλης, ανθυποπυραγός εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, γνωστός συνδικαλιστής στο χώρο για τα δικαιώματα των πυροσβεστών. Μουσταφά Άχμετ, γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς μετανάστες από την Αίγυπτο. Εργάζεται σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Νικολάου Αλαβάνος Λευτέρης, χημικός, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, δραστηριοποιείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέκη Εργαζομένων και Νεολαίας Πατησίων Κυψέλης. Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής. Παναγιωτάρα Νατάσα, πρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας από το 2008 έως σήμερα. Παπαδάκης Κώστας, ευρωβουλευτής, κοινωνικός λειτουργός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων. Παπαδόπουλος Μάκης, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πομάσκι Γεώργη, ομοσπονδιακός προπονητής Στίβου, που μας έχει φέρει και μας έχει κάνει περήφανους πολλά χρυσά, ασημένια και αργυρά μετάλλια. Ράζου Λουίζα, τεχνολόγος μηχανικός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής. Ρέντζιου Αφροδίτη, επιμελήτρια ψυχιατρικής στο Θριάσιο Νοσοκομείο, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ΟΕΝΓΕ, μέλος Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ. Σκαλούμπακα Χριστίνα, δικηγόρος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Σοφική της Μιχάλης, υπηρέτησε σε νευραλγικές θέσεις στις ένοπλες δυνάμεις,
αποστρατεύθηκε με το βαθμό του ταξίαρχου, ενώ υπηρετούσε ως διευθυντής στρατονομίας του ΓΕΣ. Είναι ιδρυτικό μέλος της κίνησης για την εθνική άμυνα. Σπαρτινός Δημήτρης, πανεπιστημιακός στο τμήμα χημικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας. Σταθόπουλος Δημήτρης, συνταξιούχος εφέτης διοικητικών δικαστηρίων. Στολτίδης Λεωνίδας, μηχανικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων, έχει διατελέσει από το 2014-18 γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, είναι μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Ταβουλάρη Γιώτα, φαρμακοποιός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, εκλεγμένη στην εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕΕ. Τασιούλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Τζίμας Θανάσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, επικεφαλής του Τμήματος για τους Επαγγελματίες Βιοτέχνες και Εμπόρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Τσουπρά Κωνσταντίνα, αρχιτέκτονας μηχανικός, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Και Χαλιού Έφη, εργαζόμενη στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, μέλος του Προεδρείου του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ και πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Νομού Αττικής. Όλοι και όλες στη μάχη με νέες, με πολλές επιτυχίες. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.